Ήρθα εδώ καλεσμένος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για να μιλήσω στους φοιτητές για την περιβαλλοντική δημοσιογραφία, να τους εξηγήσω λίγο πώς δουλεύουμε, πώς προσεγγίζουμε τα θέματα, να τους δώσω να καταλάβω αυτή την πλευρά, γιατί αυτοί είναι μελλοντικοί επιστήμονες, να καταλάβουν τη δική μας πλευρά των δημοσιογράφων και το πώς δουλεύουμε και το πώς προσεγγίζουμε και το πώς μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν στην καλύτερη ανάδειξη των επιστημονικών τους εργασιών. Ποια είναι τα θέματα που έχετε αναδείξει ως προς το περιβάλλον και αφορούν τη Λέσβο? Η τελευταία φορά που έγραψα γύρω από τη Λέσβο ήταν για το θέμα των υποδρομιών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Δεν ήταν η αλήθεια κάτι φοβερά τραγικό σαν γεγονός, ωστόσο είναι πολύ χαρακτηριστικό της αδυναμίας όλων των επιπέδων της αυτοδιοίκησης να αντιληφθούν τι σημαίνει προστατεύω μια περιοχή και γιατί προστατεύω μια περιοχή, όταν κάποιος θεωρεί ότι θα κόψω χόρτα, δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτά τα χόρτα ένας προστατευόμενος οικότοπος και προστατεύονται για κάποιο λόγο. Υπάρχει, βλέπεις αυτό το κενό ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στη διοίκηση, το οποίο είναι δυστυχώς μεγάλο σε πολλές περιοχές. Παλιότερα είχα ασχοληθεί και με το θέμα του κατσίγαρου, επειδή έχετε πολλά ελαιοτριβία. Δυστυχώς γίνεται, όπως σε πολλές περιοχές, παράνομη απόρριψη σε αυτά. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που έχω ασχοληθεί με τη Λέσβο. Θεωρώ ότι γενικά η Λέσβος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση περιβαλλοντικά. Οι πιέσεις είναι μειωμένες. Αυτό που έχω αντιληφθεί μιλώντας με ανθρώπους εδώ είναι ότι δεν υπάρχει συνείδηση ακόμα και στον κόσμο και στην αυτοδιοίκηση σε σχέση με το πόσο όλα αυτά αξίζει να τα προστατεύσετε ως ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους. Δηλαδή το πόσα πολλά πράγματα έχετε σε σχέση με άλλους και πώς μπορείτε να τα αναδείξετε αυτά τα πράγματα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά σας πλεονεκτήματα, να τα μετατρέψετε και σε πηγή ανάπτυξης για το νησί και σε μια διαφορετική πηγή ανάπτυξης για το νησί, ώστε να μην βρεθείτε στα προβλήματα που έχουν άλλα νησιά σε άλλα σημεία. Σήμερα το Τμήμα Περιβάλλον έχει καλά την τιμή να έχει καλέσει και να είναι μαζί μας ο Γιώργος Ολιάλιος, δημοσιογράφος Καθημερινής, στα θέματα περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Ολιάλιος έχει κάνει σπουδαίες δημοσιογραφίες επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, αλλά έχει και ειδικευτεί στα θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο. Επομένως, θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς ένας δημοσιογράφος με δημοσιογραφικές επιτυχίες, αλλά είναι ένας δημοσιογράφος με σπουδές, με βάθος, και τον καλέσαμε εκτός των άλλων για να μιλήσει σε περιβαλλοντολόγους, κυρίως γύρω από τα θέματα της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας. Πώς γίνεται, τι background υπάρχει από πίσω, πέρα από αυτό που φαίνεται όταν βγαίνουν τα κείμενα. Και επειδή τα κείμενα φέτος τον αναδείξαν ως μυκονολόγο, θα μας πει το background και τις μικρές ιστορίες της Μυκόνου. Γιώργο, έχεις το λόγο. Σκέφτηκα το εξής. Να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι η περιβαλλοντική δημοσιογραφία, πώς ξεκίνησε, πώς φτάσαμε σε όλο αυτό. Να σας πω λίγο τι κάνει ένας περιβαλλοντικός δημοσιογράφος, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Και θεωρώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον για σας, πέρα από την παρουσίαση που θα σας κάνω, μετά να κουβεντιάσουμε. Ναι, είμαι ανοιχτός να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, πραγματικά οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι που να μου το έχουν ξαναρωτήσει, οπότε μην ντραπείτε. Νομίζω ότι μέσα από την κουβέντα μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο ζωντανό για σας και να αποκομίσετε κι εσείς κάτι σαν μελλοντικοί επιστήμονες εδώ. Δύο πράγματα έτσι λίγο, να το πάμε λίγο από την αρχή. Τι εννοούμε όταν λέμε περιβαλλοντική δημοσιογραφία? Η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε εφεύρει εδώ. Αυτό που θεωρούμε, που ονομάζουμε σήμερα περιβαλλοντική δημοσιογραφία, είναι κάτι που ξεκίνησε να εμφανίζεται πριν από περίπου, ας πούμε, έναν αιώνα στην Αμερική, με μια διαφορετική μορφή. Μέσα από τη φυσιολατρεία. Αρχίζει σε όλο τον κόσμο, αργότερα και στην Ελλάδα, να αποκτά μια οργανωμένη μορφή μέσω των πρώτων φυσιολατρικών, περιπατητικών, ορειβατικών συλλόγων. Και αυτή, μην ξεχνάμε ότι και ο τουρισμός, όπως τον εννοούμε σήμερα, ξεκίνησε ουσιαστικά περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα, αυτό που ονομάζουμε τουρισμός, όπως τον εννοούμε σήμερα. Αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά
αυτού του είδους, να εμφανίζονται σε έντυπα αυτού του είδους τα κείμενα, τα οποία σχετίζονται με τη φύση και με την παρατήρηση, και έτσι μέσα από αυτό βγαίνουν και τα προβλήματα. Και μετά σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται και το science journalism, η δημοσιογραφία που σχετίζεται με την εκλαήκευση των επιστημών. Η περιβαλλοντική δημοσιογραφία, όπως την εννοούμε πια σήμερα, άρχισε να εμφανίζεται στην Αμερική περίπου τη δεκαετία του 60. Μια εποχή είχε περάσει ήδη περίπου ένας αιώνας από τη βιομηχανική επανάσταση και ο κόσμος πια καταλάβαινε ότι όλο αυτό το πράγμα είχε επιπτώσει στο περιβάλλον. Είτε στον αέρα, είτε στο νερό, είτε στη φύση. Οπότε λοιπόν αυτά τα πρώτα ρεπορτάζ έτσι, περιβαλλοντικά όπως τα νόμου αρχίζουν να εμφανίζονται εκείνη την εποχή και αφορούν την αύξηση της ρύπανσης από τη βιομηχανία, το αίτημα για καλύτερες συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα, την εντατικοποίηση της γεωργίας και τα προβλήματα που δημιουργούσε αυτή και συνδέεται και με την ανάπτυξη των πρώτων μεγάλων οικολογικών κινημάτων τη δεκαετία του 60, τα οποία ξεκίνησαν πάλι από την Αμερική. Και μετά ήρθαν και στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Τα κινήματα αυτά απέκτησαν σταδιακά ένα ακτιβιστικό χαρακτήρα και έστρεψαν την προσοχή του κοινού. Κατάλαβαν το πόσο σημαντικό ήταν να στρέψεις την προσοχή του κοινού σε αυτό που συμβαίνει, ώστε να μπορέσεις να πιέσεις πολιτικά για μια αλλαγή. Οπότε όλο αυτό το πράγμα φανταστείτε το μέσα στο κλίμα της δεκαετίας του 60 και του 70 στην Ευρώπη. Στις σχολές δημοσιογραφίας υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θεωρείται σταθμός σε όλο αυτό. Λέγεται Silent Spring. Είχε μεταφραστεί το 81 στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος, είναι εξαντλημένο πολλά χρόνια, που άσκησε σημαντική επίδραση τότε στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών κινημάτων, θέτοντας το ζήτημα της ρύπανσης και της επίπτωσης της ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Κάτι το οποίο ήταν κρυφό ουσιαστικά. Έχετε δει την Έριν Μπρόγκοβιτς, το οποίο μας το δείχνει πολύ μετά όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η γυναίκα το έθεσε αυτό το πράγμα τη δεκαετία του 60. Δηλαδή όλη αυτή η κρυφή επίπτωση της βιομηχανίας στην κοινωνία. Μετά λοιπόν το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ συνδέεται σταδιακά και με μια σειρά από καταστροφικά γεγονότα, όπως ήταν η θανατηφόρος νόσος του Μινιμάτα στην Ιαπωνία, που αποκαλύφθηκε ότι οφειλόταν στη ρύπανση του ομώνυμου ποταμού με χημικά απόβλητα. Μια μεγάλη διαρροή πετρελαίου στη Σάντα Μπάρμπαρα το 1969, καταστροφικές πυρκαγιές. Σταθμή επίσης σε όλο αυτό είναι η θέσπιση της ημέρας της γης το 1970 και όσο και αν ακούγεται περίεργο, και οι πρώτες φωτογραφίες που έδωσε το Απόλλο από τη γη το 72, οι οποίες έδωσαν στον κόσμο μία διάσταση του πού είμαστε. Τώρα όλα αυτά ακούγονται αστεία, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακά. Αρχίζει να διατυπώνεται λοιπόν το αίτημα για την προστασία του περιβάλλοντος στη δημοσιογραφία, στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Και οι πρώτοι δημοσιογράφοι μάλιστα ήταν και πάρα πολλοί, είχαν ταυτόχρονα και έναν ακτιβιστικό ρόλο. Πολλοί από αυτούς ήταν και στην Greenpeace ή στο Friends of the Earth, σε οργανώσεις τότε. Δηλαδή ήταν ταυτόχρονα οι ίδιοι και ακτιβιστές. Αν λοιπόν το 60 ήταν η διαδικασία της συνειδητοποίησης των προβλημάτων, το 70 ήταν η δεκαετία της πολιτικοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές και εκείνη την δεκαετία, όπως το ατύχημα στο εργοστάσιο χημικών Σεβέζο στην Ιταλία το 1972, το οποίο οδήγησε με τα χρόνια να γίνει μια ειδική νομοθεσία που πιθανόν να έχετε ακούσει. Όλα αυτά λοιπόν σχετίζονται, μετατρέπονται σταδιακά τη δεκαετία του 80, τα πηδάω λίγο εδώ για να τα πάω λίγο εδώ. Έχω και αυτό το ενδιαφέρον παράδειγμα, το 76. Έχουμε λοιπόν το ατύχημα στο Σεβέζο και έχουμε και την κατάρρευση 62 φραγμάτων στην Κίνα. Γιατί το έβαλα αυτό σαν αντιπαράδειγμα? Στην Ιταλία, η οποία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, όλο αυτό το πράγμα πήρε τεράστιες διαστάσεις. Στην Κίνα δεν μαθεύτηκε παρά μόνο αρκετά χρόνια αργότερα το ότι έγινε αυτή η κατάρρευση, 2 ή 3 χρόνια αργότερα, φανταστείτε. Έγινε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, το οποίο είχε τεράστιες συνέπειες, άπειρος αριθμός νεκρών, καταστραφήκαν ολόκληροι οικισμοί αυτά, αλλά αυτό το πράγμα εκείνη την εποχή δεν έβγαινε έξω από τα σύνορα της χώρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι
η δημοκρατία είναι σύμφυτη με την ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφία και πόσο η Δύση προχώρησε γρηγορότερα εξαιτίας αυτού σε σχέση με άλλες χώρες. Πριν πάμε στην Ελλάδα, να σας πω ότι γενικώς είπαμε το 60 ήταν η συνειδητοποίηση των προβλημάτων, το 70 ήταν η πολιτικοποίηση των προβλημάτων, το 80 είναι το αίτημα για αλλαγή και δεν το εννοώ με την τοπική μας έννοια. Είναι εκεί όπου μπαίνει πια στον πολιτικό λόγο, στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων, το περιβάλλον στην Ευρώπη. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν πιο ενεργά στη δημόσια σφαίρα, πάλι δυστυχώς μέσα από ατυχήματα. Έχουμε το 84 μια διαρροή χημικών από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων στο Μποπάλ της Ινδίας, που σκότωσε 15.000 ανθρώπους. Θεωρείται ένα από τα πιο φρικτά ατυχήματα, περιβαλλοντικά ατυχήματα. Και βέβαια το Τσέρνομπιλ, το 86, το οποίο Τσέρνομπιλ έφερε και στην Ελλάδα πάρα πολύ τα θέματα αυτά, με πολύ έντονο τρόπο έστρεψε το ενδιαφέρον των μέσων σε όλα αυτά που συμβαίνουν.